Ήταν μια ξεχωριστή βραδιά στον τόπο του Βοσκού στα Ανόγια. Ο Κώστας Φασφουλάς συνομίλησε με τον Γιώργο Σαχίνη για την 25χρονη πορεία του στο ελληνικό τραγούδι, μαγεύοντας το κοινό σε μια εκδήλωση γεμάτη μουσική, χρώματα, συγκινήσεις, εικόνες και συναισθήματα. Για μένα είναι μια ξεχωριστή βραδιά, γιατί πάντα όταν επιστρέφω σε αυτόν τον τόπο, επιστρέφω στις μνήμες μου. Επιστρέφω στους πρώτους ανθρώπους που γνώρισα, επιστρέφω στα πρώτα μου βιώματα, αυτά που επί της ουσίας με καθόρισαν και ακόμα με καθορίζουν ως άνθρωπο. Επομένως, για μένα η βραδιά απόψε έχει μια παραπάνω συγκίνηση και μια παραπάνω αξία. Έχουμε τα υλικά για να φτιάχνουμε τέτοιες βραδιές και τα υλικά μας είναι οι άνθρωποι, είναι η δημιουργία αυτή, οι οποίοι μας δίνουν τη δυνατότητα να. Έχουμε πολύ όμορφες βραδιές στα Ανόγια, σε πολύ όμορφο σημείο, όπως βλέπετε εδώ στον τόπο του Βοσκού. Έχω δίπλα μου έναν άνθρωπο που θεωρώ ότι είναι ογκόλυθος στο να πλάθει λέξεις, νοήματα, εικόνες, συναισθήματα, συγκινήσεις, πάθη. Αλλά επειδή, όπως λέει και η καλή μου, οι τόποι είναι οι άνθρωποι τους, ο Κώστας είναι ακριβώς αυτό που είναι και τα Ανόγια. Τουλάχιστον εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Είναι μια γέφυρα ανάμεσα στον ουρανό και τη γη. Ιδιαίτερα συγκινημένος εμφανίστηκε ο στιχουργός και ραδιοφωνικός παραγωγός Κώστας Φασφουλάς, ο οποίος επέστρεψε στις ρίζες του, γυρνώντας τον χρόνο πίσω. Υπάρχει ένας κώδικας και μια γέφυρα ταυτόχρονα που μπορεί να ενώσει το παλιό με το καινούριο. Εάν σταθείς στη μέση αυτής της γέφυρας, τότε μπορείς να ενώσεις αυτούς τους δύο κόσμους, το σήμερα με το χθες. Τιμούμε ένα πολύ εξαιρετικό παιδί των Ανογιών. Ο Κώστας Φασουλάς είναι ένα παιδί αθόρυβο, χαμηλόφωνο, αλλά κατάφερε να, όπως ο Ερωτόκριτος, να περπατήσει κάτω από τα χόρτα. 400 χρόνια περπατάει το βιβλίο του Ερωτόκριτου και φτάνει ως εδώ. Είναι μια ποιότητα η οποία θα ηχεί. Η απόψηνη βραδιά είναι ιδιαίτερη βραδιά, γιατί θυμάται ένα πρόσωπο το οποίο έχει δώσει στιχουργικά, ποιητικά, πάρα πολλά πράγματα, και χαίρομαι που με τιμάμαι τη φιλία του για τις υπέροχες στιγμές που έχουμε περάσει μαζί, την ωραία συνεργασία που έχουμε κάνει, τα όμορφα τραγούδια αυτά που έχω ερμηνεύσει και έχουν αγαπηθεί και έχουν αγκαλιαστεί από όλο τον κόσμο. Εσύ δεν είσαι για να πρες, για να... Την εκδήλωση άνοιξε ο Βασίλης Κούλας, ο οποίος ερμήνευσε τραγούδια από τη συνεργασία τους. Αγκαλιάζει όλο το φάσμα του ελληνικού μουσικού πενταγράμμου και περνάει σε όλο τον κόσμο. Ο Κώστας Φασουλάς έχει υπογράψει πάνω από 200 τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας. Γεννήθηκε στα Ανόγια. Από νεαρή ηλικία ήρθε σε επαφή με το έργο σπουδαίων Ελλήνων ποιητών, όπως εκείνο του Γιώργου Σεφέρη. Συναντήθηκε με τον Μάνο Χατζηδάκη τη δεκαετία του 80 στα Ανόγια, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων «Μουσικός Αύγουστος». Έχει συνεργαστεί με δεκάδες δημιουργούς, ενώ τραγούδια του έχουν ερμηνεύσει δεκάδες καλλιτέχνες. Ακόμη και τώρα που έχω απομακρυνθεί, ας το πούμε, και ζω στην Αθήνα, ο τόπος μου δεν με έχει εγκαταλείψει. Να την αυτό σαν χορευτής, της πίκρας σου εκδικητής. Και όλα αυτά στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Ανηφορά, με τίτλο «Μικρές νύχτες, μεγάλες ιστορίες». Παρότι το επίκεντρο είναι όντως η λογοτεχνία και κυρίως η ποίηση, μας ενδιαφέρουν προφανώς όλες οι τέχνες και έχουμε κάνει εκδηλώσεις που αφορούν και τη φιλοσοφία. Τα Ανόγια είναι ένας τόπος που από παλιά δημιουργεί πολιτισμό.